Να καλωσορίσω και να συγχαρώ τον κύριο Γεωργιάδη για τη νέα θέση που έχει. Εδώ είναι η πρώτη φορά που είσαι στην Επιτροπή, νομίζω, και στην παρούσα σύνθεση. Γενικά καλό κλίμα και με τους προηγούμενους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω θα συνεχιστεί και τώρα. Αυτό είναι για να με προλάβετε, κύριε Πρόεδρε. Όχι, για να φτιάξουμε μια φιλική σχέση, μια που τώρα ξεκινάμε. Η φιλική σχέση είναι πάρα πολύ χρήσιμη, κύριε Πρόεδρε, αρκεί να λύνει τα προβλήματα. Αν τα προβλήματα δεν λύνονται, οι φιλικές σχέσεις δεν έχουν μεγάλη σημασία. Λοιπόν, πάντως είναι ευπρόσδεκτη. Κύριε Υπουργέ, θέλω να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Σας θαυμάζω, να το πω αυτό. Εγώ, αν ήμουν υπουργός και είχε συμβεί αυτό που συνέβη σε εσάς χθες με τα ΕΑΣ, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να έρθω με τόση ψυχραιμία στην Επιτροπή και να μιλήσω επί 30 λεπτά, εκ των οποίων περίπου τα 20 θα μου επιτρέψαν περίπου σάλτσες. Και το λέω με την εξής έννοια. Εδώ είμαστε Βουλή. Σας έγραψα κάποια μια ωραία ομιλία. Μας είπατε κάποιες ωραίες γενικές διακηρύξεις για την τεχνολογία, για τι πρέπει να κάνουμε, για το τι μπορούμε να κάνουμε, τι κάνουν άλλες χώρες. Εντάξει, όλοι έχουμε παρόμοιες εισηγήσεις μπροστά μας. Εγώ με το μεάξι 4 μέρες ζήτησα εισηγήσεις, μου φύγαν 50 τέτοιες. Εδώ όμως δεν είναι για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Εδώ είναι για να δούμε στα αλήθεια. Πρώτον, θέλουμε να έχουμε μετρική βιομηχανία. Μάλιστα. Συμφωνούμε, φαντάζομαι ότι θέλουμε. Ωραία. Αφού θέλουμε να έχουμε, μπορούμε να την καταστήσουμε βιώσιμη για να την έχουμε στα αλήθεια. Και τι πρέπει να κάνουμε για να την καταστήσουμε βιώσιμη? Από όσα είπατε, το μόνο που ίσως κάτι είχε μια σχετική αξία είναι η σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα που είπατε στο τέλος. Την οποία και χαιρετίζουμε, αναμφίβολα. Εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζω ότι η βίαιη ορίμανση της κοινωνίας και του ΣΥΡΙΖΑ από την στιγμή που γίνεται κυβέρνηση και μετά είναι πολύ ευπρόσδεκτη για τη συνέχεια της ελληνικής ιστορίας. Καταλαβαίνετε ότι αν ήμασταν στην προηγούμενη σύνδεση της Βουλής και έλεγε η Νέα Δημοκρατία σύνδεση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην αμυντική βιομηχανία, θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος που θα φώναζε από κάτω. Το τώρα ο υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ τα λέει είναι πολύ ευχάριστο. Αλλά και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Καραγιαννίδη, το είπατε γενικά. Είστε ο υπουργός. Μας λέτε και εισηγήστε στην Επιτροπή μας ότι πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα μοντέλο συμπράξεως δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα. Συγκεκριμένο πλάνο. Ποια σύμπραξη, με ποιο τρόπο, πώς θέλετε να την κάνετε, για να δούμε αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να σας υποστηρίξει. Και μην έχει αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία ως παράταξη εθνικής ευθύνης δεν έχει καμία αντίρρηση πέραν τώρα της φιλικότητας που ο κ. Πρόεδρος με ένα είδος πιο χαριτωμένης φράσης να στηρίξει. Εμείς δεν έχουμε σαν και εσάς. Βεβαίως να στηρίξουμε και την κυβέρνηση, αν έχει να παρουσιάσει ένα βιώσιμο πλάνο. Μας παρουσιάζετε σήμερα κάποιο τέτοιο βιώσιμο πλάνο για να μπούμε να σας πούμε αν στηρίζουμε ή όχι? Μια γενική έκθεση ιδεών. Δεν θέλω να ξαναζήσουμε και στην αμυντική βιομηχανία αυτό που ζήσαμε τη στράτευση στα 18. Μαζί ήμασταν στην ΕΣΟΑ και με 50 στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους. Που ο κ. Υπουργός ζήτησε την πολιτική στήριξη του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως για να φέρει νομοθετική πρωτοβουλία για την υποχρεωτική θητεία στα 18. Και σε 24 ώρες μετά τις φωνές του ιστορικού του ΣΥΡΙΖΑ, ένας-ένας τα γυρνάγατε. Αναρωτιέμαι, οι στρατηγοί, οι πτέραρχοι, οι ναύαρχοι ήταν μπροστά, τι εντύπωση αποκομίζουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας που άλλα λέει την Τρίτη, άλλα λέει την Τετάρτη. Α, το προσπερνάω. Εμείς επαναλαμβάνω. Επειδή το καθήκον της ηγεσίας της χώρας σε τέτοια σοβαρά θέματα είναι όταν λαμβάνουμε αποφάσεις να τη στηρίζουμε, εάν μας φέρετε πλάνο βιώσιμο, είμαστε εδώ. Γιατί θέλουμε να υπάρχει αμυντική βιομηχανία. Και πιστεύουμε φυσικά, για μην φανεί ότι εξαιρώ τις ευθύνες και τις δικές μας του παρελθόντος, ότι είναι δείγμα μεγάλης αποτυχίας της χώρας μας να έχει τόσο υψηλές αμυντικές δαπάνες, από τις υψηλότερες στον κόσμο, και να μην έχουμε καταφέρει αυτές να τις μεταφράσουμε σε μια ακμαία αμυντική βιομηχανία, όπως παραδείγματος χάρη η Τουρκία. Πράγματι, αυτό είναι μια αποτυχία μας. Και είμαστε εδώ για να τη διορθώσουμε. Αλλά πάμε λίγο και στα συγκεκριμένα, κύριε Υπουργέ, για να μην μιλάμε γενικά. Και στην συνάντησή μας την περασμένη εβδομάδα, ρωτήσαμε και ο κ. Λοβέρδος και εγώ τι θα γίνει με τα ΕΑΣ. Από ό,τι κατάλαβα, η προσωπική σας δέσμευση είναι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει αυτή η δέσμευση των χρημάτων. Αυτό που δεν υπήρχε περίπτωση όμως να γίνει, συνέβη. Συγγνώμη, δεν μας είπατε γιατί συνέβη. Μας είπατε... Εντάξει, μας είπατε... Καλά. Μας είπατε... Ακούστε τι ωραίο το είπατε. Λίγο πριν την Επιτροπή συνέβησαν κάποια περίεργα γεγονότα. Δηλαδή, συγγνώμη, η δέσμευση των χρημάτων από τις φορολογικές αρχές, φορολογικές αρχές που εσείς εποπτεύετε ως κυβέρνηση, εντάσσεται σε κάποιο σχέδιο συνωμοσίας για να σας εκθέσει ενώπιον της σημερινής Επιτροπής. Εσείς το είπατε.
παίρνω τη δική σας φράση. Εάν πράγματι στο κράτος μας υπάρχουν δυνάμεις που αντιπολιτεύονται την κυβέρνησή σας με έναν τρόπο συνωμοσιολογικό για να σας μπλοκάρουν την επιτροπή, αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, σοβαρότερο αυτό που συζητάμε. Εάν δεν υπάρχουν, γιατί το απάντε. Επί της ουσίας όμως τι συνέβη. Επί της ουσίας συνέβη ότι η εφορία μπλόκαρε τα χρήματα που είχατε βρει με τον τρόπο που είπατε για τους εργαζομένους και η κυβέρνησή σας δεν πρόλαβε το σχετικό γεγονός. Ποιος ξέρει γιατί. Γιατί ο ένας υπουργός δεν μιλάει με τον άλλον. Γιατί οι υπηρεσίες σας δεν κλείσαν να υπογράψουν τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις που ήταν απαραίτητες. Πρέπει να μας εξηγήσετε συγκεκριμένα τι έγινε. Γιατί αυτό δημιουργεί για την εταιρεία μια πολύ άσχημη εικόνα. Ξέρετε. Και μια εταιρεία που έχει εξωστρεφή χαρακτήρα και διεκδικεί διεθνείς διαγωνισμούς και τη βλέπουν οι άλλες εταιρείες στο εξωτερικό, το να παρουσιάζει αυτή την άσχημη εικόνα είναι μια επιπλέον ζημία στην ιστορία της και με όλο το αμαρτωλό παρελθόν που φέρει. Πάμε στα συγκεκριμένα λοιπόν τώρα. Είχε φτιαχτεί ένα σχέδιο αναδιάρθρωση εταιρείας. Παραλάβετε μια εταιρεία με ψηφισμένο νόμο και σχέδιο αναδιάρθρωση και με 40 εκατομμύρια ταμείο. Είπατε πριν εσείς, δεν έχει νόημα τώρα να πουλήσουμε ένα κίνητο να πάρουμε 40 εκατομμύρια και μετά από 3 χρόνια να είναι εδώ κάποιος επόμενος υπουργός και να λέει τα ίδια. Παίρνω ακριβώς τη φράση της δικής ομιλίας. Αυτό που είπατε, αυτό κάνατε. Ήρθατε μετά από 3 χρόνια, εσείς ήταν αυτός ο υπουργός που ήρθε μετά από 3 χρόνια, που είχε πάρει τα 40 εκατομμύρια από 3 χρόνια και μας λέτε τα ίδια μετά από 3 χρόνια. Θα μας πείτε αυτά τα 3 χρόνια τι έγινε. Γιατί σταματήσατε το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Και πάω και στα ερωτήματα. Ο κ. Χρυστίδης, έχει την εμπιστοσύνη σας κύριε Βίτσα. Εάν έχει την εμπιστοσύνη σας, μπορείτε να μας πείτε παρακαλώ πολύ συγκεκριμένα. Έχει κάνει ο άνθρωπος μια προσπάθεια. Παρακολουθώ ταξίδια στο εξωτερικό, μια προσπάθεια. Τι έχει αποφέρει αυτή η προσπάθεια αυτά τα 2 χρόνια που είναι στη διεκδίκηση. Έχει φέρει κάποιο συμβόλαιο. Πόσα λεφτά έχει φέρει στην εταιρεία. Ποια είναι τελικώς τα κριτήρια για να επιλέγουμε διοικήσεις στις εταιρείες. Να βάζουμε διοικήσεις με βάση την κομματική ποσόστοση ή να βάζουμε ανθρώπους που μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Θέλω αποτέλεσμα, πείτε. Τι αποτέλεσμα έχουμε. Γιατί σήμερα άκουσα χθες τον κύριο Στίδη που είπε στους εργαζομένους, μπορεί να το είπε εν τη ρήμη του λόγου και θέλω γι' αυτό να τοποθετηθείτε, ότι η εταιρεία είναι κλειστή. Είναι κλειστή η εταιρεία. Ή είναι ανοιχτή. Τι θέλουμε. Θα τη συνεχίσετε. Με ποιο σχέδιο. Ποιος σταμάτησε το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Γιατί το σταμάτησε. Αυτά πρέπει να τα απαντήσετε. Όχι να μας πείτε τώρα γενικές κουβέντες. Και υπάρχουν σε ειδικότερα θέματα. Μας είπατε για την Ελευσίνα και το προσπόληση ακίνητο. Αληθεύει η καταγγελία ότι σκοπεύετε να δώσετε σε ιδιωτική εταιρεία τον καθαρισμό των οπλικών αυτών υπολοιμάτων της περιοχής του κτηρίου αυτού για 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν εταιρεία προσφορές από ιδιωτικές εταιρείες κατά το παρελθόν να κάνουν την ίδια δουλειά με 250.000. Το γνωρίζετε. Ναι. Καλά, το αν αληθεύει ή όχι δεν είναι αναγκαστικά δεδομένο όταν το ξέρετε εσείς. Με συγχωρείτε. Εγώ δεν υπονοώ κάτι για εσάς. Μπορεί να συμβαίνει και να μην το ξέρετε. Το πει είναι ακόμα χειρότερο. Ξαναρωτάω, συγκεκριμένος είμαι εγώ. Αληθεύει ότι σκοπεύετε να δώσετε ένα έργο καθαρισμού για 4,5 εκατομμύρια ενώ υπάρχει προσφορά για 250.000. Αν αληθεύει, όχι, τίποτα άλλο. Αν δεν αληθεύει, θα μας το πει και γραπτός η διοίκηση εταιρείας, το έχουμε. Να το δούμε για το μέλλον. Άρα, επί της ουσίας, γιατί δεν θέλω να καταχρηστώ το χρόνο των συναδέλφων, η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ. Ναι, να έχουμε αμυντική βιομηχανία, φυσικά να έχουμε σύμπραξη δημοσιο-ιδιωτικού τομέα, να σχεδιάσουμε μια κοινή πολιτική, γιατί και η παρούσα κυβέρνηση και η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει τα συμπεριφωνηθέντα. Γιατί για να έχει επιτυχία με τέτοια στρατηγική, δεν μπορεί να εξαντλείται στον ορίζοντα μια κυβερνήσεω. Άρα είναι πολύ καλό να μπορούμε να συνεννοηθούμε και εμείς είμαστε εδώ για να συνεννοηθούμε. Άρα να συνεννοηθούμε επί τη βάση ενός συγκεκριμένου σχεδίου που θα μας εξηγεί και θα μας ποσοτικοποιεί πώς θα αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, σε ποιες τεχνολογίες θα δώσουμε την αιχμή και το ενδιαφέρον μας, με ποιο συγκεκριμένο μοντέλο, ποιες είναι οι ανάγκες που μπορεί να αξιοποιήσουμε για, για τις δικές μας αμυντικές ανάγκες. Ποια είναι τα πεδία τα οποία μας ενδιαφέρει να αξιοποιήσουμε για την εξωστρέφεια της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας που πράγματι μπορεί να επιτευχθεί. Τι είναι τα καλά αυτά που έχουμε, αυτά να τα ενισχύσουμε. Πώς μπορούμε να βάλουμε ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στη διοίκηση αυτών των εταιριών και στο management, ώστε πράγματι να παρακολουθούμε την μηνιαία απόδοση των εταιριών
Και όχι συνεχώς να κυνηγάμε την ουρά μας με τα χρέη, τα οποία να κεφαλαιοποιούμε, κεφαλαιοποιούμε, κεφαλαιοποιούμε και συνεχώς γύρουμε πάλι πίσω. Αυτά, αν είστε διατεθειμένοι ως κυβέρνηση να τα κάνετε, τη Νέα Δημοκρατία θα τη βρείτε με γενναιότητα συμπαραστάτη. Γιατί πράγματι πρέπει να έχουμε ισχυρία με την βιομηχανία. Και σε αυτό θα είμαστε παρόντες. Σήμερα όμως, θα με επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, τέτοιου είδους σχέδιο εδώ δεν ακούστηκε από εσάς. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μπορεί να το κάνει στη δευτερολογία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό. Κύριε Μανουηλίδη, ευχαριστώ για την προσωπική αναφορά και ομολογώ ότι είστε και πολύ συμπαθείς. Δυστυχώς για εσάς αυτό είναι βουλή και υπάρχει κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Εάν νομίζετε ότι με την επίκληση των 40 ετών και όποιον λαθών γίνανε και όποιον σωστών γίνανε. Γιατί αυτά 40 χρόνια, σας πενθυμίζω, απολαύσαμε την πιο μακροχρόνια περίοδο δημοκρατίας στην νεότερη ιστορία μας και η χώρα έκανε και πολύ μεγάλη πρόοδο. Άρα, αν πρέπει να πάρουμε όλα τα αρνητικά, θα πρέπει να πάρουμε και όλα τα θετικά. Άρα το προσπερνάω αυτό. Πόσα χρόνια, κύριε Μανουηλίδη, θα αναφέρεστε στα προηγούμενα 40 και δεν θα δέχεστε έλεγχο? Πόσα χρόνια? Η ιστορία μας καλεί. Ακούστε λοιπόν τώρα την απάντηση, γιατί έχω ακόμα 17 δευτερόλεπτα. Είστε 2 χρόνια κυβέρνηση. Και τι σας είπε ο κύριος Ναυάκης και όλη η αντιπολίτευση? Πρέπει να μας πείτε τι κάνατε αυτά τα 2 χρόνια. Μαζεύουμε ερείπια. Εντάξει, σας για να μαζέψετε τα ερείπια, πείτε μας λοιπόν, από τα ερείπια που μαζέψατε, τι καλύτερο έχετε κάνει σήμερα? Η απάντηση είναι, μια και μιλάμε για τα ΕΑΣ και δεν το ξέρετε το θέμα, ότι πήρατε μια εταιρεία με ένα συγκεκριμένο σχέδιο αναδιαρθρώσεως, που να μην αρέσει του κύριου Υπουργού. Δεν άρεσε και του προηγούμενου. Ο κύριος Σύσυχος διάβαζε τα πρακτικά, γιατί δεν ήμουν στην Επιτροπή. Το τι έλεγε για αυτή τη συμφωνία, ξέρετε τι έλεγε εδώ, κύριε Υπουργέ? Κύριε Ταβάκη, ότι θα κάνετε προσλήψεις. Κύριε Ταβάκη, με συγχωρείτε. Ότι δεν θα κάνετε προσλήψεις. Κύριε Ταβάκη, πρέπει να έχουμε. Με συγχωρείτε, κύριε Ταβάκη. Αυτά λέει ο κύριος Σύσυχος. Λοιπόν, αυτά 2 χρόνια τώρα, από τα ερείπια που παραλάβατε, θα μας πείτε ένα πράγμα που φτιάξατε. Κάντε μας τη χάρη. Άμα δεν έχετε φτιάξει. Δευτερολογία από όλους. Ωραία. Κύριε Υπουργέ. Α, ποιος έχει το λόγο, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Σε μένα δώσατε, δεν ξέρω. Α, με συγχωρείτε. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, για τα βάλουμε σε μια σειρά και να μπορούμε να συνοηθούμε. Το ότι κυβερνήσαμε τα προηγούμενα χρόνια δεν μας αφορεί το δικαίωμα να κάνουμε αντιπολίτευση. Είπατε 3 φορές Κρήτον του Λαλήν το Σιγάν. Όχι, δεν θα μείνουμε σιωπηλοί, αν αυτό μας συμβουλεύετε. Είμαστε αντιπολίτευση, θα ασκούμε έλεγχο. Για να είμαστε συνεννοημένοι σε αυτό. Είναι συνταγματικό μας δικαίωμα και δεν μπορείτε να μας το στερήσετε. Δεύτερον, εγώ σας έθεσα συγκεκριμένα ερωτήματα, θα θέσω 1-2 ακόμα και θα παρακολουθήσω να έχω συγκεκριμένες απαντήσεις. Εδώ δεν είναι χώρος κοκορομαχίας, είμαι ειδικός εγώ στην κοκορομαχία, πιστέψτε με. Αλλά δεν είναι εδώ αυτός ο χώρος. Είπα. Σας τιμάει ότι έχετε εμπιστοσύνη στο διοικητή των ΝΕΑΣ. Μάλιστα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της διοίκησεώς του μετά από όλη την προσπάθεια που έχει κάνει και ταξίδια στο εξωτερικό και οτιδήποτε άλλο? Ποια είναι τα συμβόλαια, τα καινούργια που πήραν τα ΕΑΣ από όλη αυτή την προσπάθεια? Για να δούμε αν ήταν επιτυχής ή όχι αυτή η διοίκηση. Έχει αποτέλεσμα ή θα έχει, ή είχε τόσο ή δεν είχε? Δεν μου απαντήσατε. Δεύτερον, μου είπατε, σας ρώτησα για το θέμα του καθαρισμού της Ελευσίνος. Είπατε δεν το γνωρίζετε. Το δεν το γνωρίζετε σημαίνει δεν θα γίνει? Το κρατάω τα πρακτικά, ότι δεν θα γίνει. Σας ενημερώνω όμως για να ξέρετε, υπάρχουν προσφορές από εταιρείες ιδιωτικές για καθαρισμό του χώρου με 250.000 ευρώ. Εάν δοθεί σε εταιρεία με πάνω από 250.000 ευρώ, αυτό θα έχει πρόβλημα. Και το λέω τώρα για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Τρίτον, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, μια και άκουσα και τον συνάδελφο από τις Ανεξάρτητες Έλληνες που στεντορία τη φωνή, όταν πάω εγώ να μιλήσω, πετάγονται 5, μη φωνάζετε. Εκεί μας πήρε τα αυτιά, δεν ακούσα κανένα το ΣΥΡΙΖΑ να εξεγείρεται. Το προσπερνάω όμως αυτό. Γιατί η ΕΑΒ δεν συμμετέχει στην ανακατασκευή των Σινούκ που παραλαμβάνουμε από τη ΣΥΠΑ? Η διοίκηση της ΕΑΒ τι λέει για αυτό το θέμα? Παίρνουμε τα Σινούκ. Είπε ο κ. Συνάδελφος Ανεξαρτήτων Ελλήνων, είναι μάλιστα, λέω τις φράσεις του, είναι ντροπή να κάνουμε συμβόλαια με εταιρείες του εξωτερικού και να μην παίρνουν τη δουλειά ελληνική αμυντική βιομηχανία, είπε ο κ. των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μάλιστα. Ωραία, συμφωνώ με αυτό που είπε. Δεν ξέρω αν γνωρίζει ότι παραλαμβάνουμε τα Σινούκ και τη δουλειά τη δώσετε σε ιδιωτικές εταιρείες στην Αμερική. Ενώ τη δουλειά αυτή την κάνει και η ΕΑΒ και άλλες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα. Έχει άποψη η διοίκηση της ΕΑΒ για την απόφασή σας, τη δική σας και του κυρίου Υπουργού, να μην πάρει τη δουλειά η ΕΑΒ και να την πάρουν ιδιωτικές εταιρείες στην Αμερική? Θα ήθελα την άποψη και της δικής σας της ΕΑΒ, αν την ξέρετε. Συγκεκριμένα. Τέταρτον, ρωτηθήκατε και πάλι δεν απαντήσατε.
Ο κύριος Τσακαλώτος έχει αρνηθεί εδώ και μήνες να κάνει δεκτή την εισήγηση νομικού συμβουλίου του κράτους. Έχετε να μας δώσετε μια εξήγηση, πρώτον, γιατί δεν κάνει δεκτή την εισήγηση και αν προτίθεται η όχι να την κάνει δεκτή. Διότι η δέσμευση των λογαριασμών, αυτών των ψωροχιλιάδων ευρώ που είπατε 5-6-7 φορές, έγινε γιατί ο κύριος Τσακαλώτος δεν έχει υπογράψει σε ένα χαρτί τη φράση δεκτή. Σε ποια, αν το καταλάβει, όπως μας βλέπει, του νομικού συμβουλίου του κράτους, που αν ο κ. Τσακαλώτος έχει γράψει τη λέξη δεκτή, δεν θα μπορούσε να γίνει δέσμευση των λογαριασμών. Έχετε να μας δώσετε ως κυβέρνηση μια εξήγηση, πρώτον, γιατί δεν έγινε ως τώρα, και αν πρόκειται να γίνει στο μέλλον ή δεν πρόκειται να γίνει. Και τέλος, κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Για να είμαστε συνεννοημένοι. Έχετε σήμερα εδώ και είπατε για τις ψωροχιλιάδες, για τα εκατομμύρια, για το σχέδιο. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που θέλει να σας δώσει η αντιπολίτευση ως μια επιπλέον ένδειξη καλής θέλησης? Μετά από ποια ημερομηνία θα πείτε ότι δεν μπορείτε να έρθετε να μας ξαναπείτε τα ίδια? Δηλαδή, μετά από ποια ημερομηνία θέλετε να συμφωνήσουμε ότι αν δεν έχετε φέρει τον νόμο για την αλλαγή των προμηθειών, είστε υπερήμερος? Αν δεν έχετε φέρει τον νόμο για την αναδιάταξη των ΕΑΣ, είστε υπερήμενος? Γιατί ωραία, δεν σας άρεσε το παλιό σχέδιο αναδιάρθρωσης. Κακό το παλιό σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά τη γνώμη σας, μάλιστα. Αλλά πέρασαν 2 χρόνια. Ωραία. Πού είναι το δικό σας σχέδιο? Ωραία, ωραία. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας, λέω? Ναι, ωραία. Μετά από ποιο... Αλλά τι δεν ακούτε? Εγώ το χρονοδιάγραμμα δεν άκουσα. Κύριε Υπουργέ, θα απαντήσετε συνολικά. Σας λέω το χρονοδιάγραμμα πέραν του οποίου έχετε βγει εκτός της καλής μας διάθεσης, για να μπορούμε να έρθουμε μετά και να ελέγξουμε αν το κάνατε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Πότε θα φέρετε τον νόμο για την αλλαγή των προμηθειών, παραδείγματος χάρη? Πότε σκοπεύετε? Ευχαριστώ.